Στην απάντησή μου, αν τη δείτε στο βίντεο, είπε ότι αυτό είναι υποθετικό ενδεχόμενο. Ποτέ δεν μίλησα για προληπτικές συγκεντρώσεις και όπως είπατε και εσείς, αναφέρθηκα σε επισκέψεις που έχουν γίνει στο παρελθόν, λέγοντας ότι ποτέ δεν επικοδομήσαμε την επικοινωνία Τούρκων αξιωματούχων με ομοθρήσκους τους. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα την πραγματοποίηση πολιτικών συγκεντρώσεων, ακριβώς λόγω του ότι πράγματι ελάχιστος είναι ο αριθμός των Τούρκων ψηφοφόρων στην Ελλάδα και ουσιαστικά κανείς από αυτούς δεν είναι στη Θράκη. Όσοι Τούρκοι ψηφοφόροι είναι εδώ, είναι επιχειρηματίες και βρίσκονται, σύμφωνα με στοιχεία που έχει δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών, κατά 90% στην Αθήνα. Εν ώψη λοιπόν αυτών των πραγμάτων, θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό που μέχρι τώρα είχαμε, δηλαδή τα θέματα με τα ελληνοτουρκικά, να τα θεωρούμε εκτός της πολιτικής αρένας και να προσπαθούμε, όπως κάνουμε πάντα, να διαφυλάττουμε τα εθνικά μας δίκαια και τα εθνικά μας συμφέροντα στο ίδιο πνεύμα σταθερότητας και εγρήγορσης που επιβάλλει όχι μόνο η ιστορία μας, αλλά το ίδιο το εθνικό συμφέρον. Προεκλογικές συγκεντρώσεις στη Γερμανία δεν έγιναν. Συναντήσεις και συναθρήσεις έγιναν σε κλειστό χώρο. Προεκλογικές συγκεντρώσεις δεν έγιναν. Αλλά η θέση και μόνο του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, την ώρα που υπάρχει αυτή η σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ευρώπη, στο σύνολό της και στην Τουρκία, είναι τουλάχιστον άτοπη. Και επαναλαμβάνω, η χώρα μας έχει μια μοναδική ευκαιρία να δείξει ποιοι είναι οι γειτονές μας. Γιατί υποχρεωνόμαστε εξαιτίας αυτών των γειτόνων να διατηρούμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις με μεγάλο κόστος. Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα. Και προφανώς η δήλωση του κυρίου Βίτσα δεν είναι διαφορετική από αυτή που στην ίδια εκπομπή ο ίδιος έκανα, ότι δεν επιτρέπεται το προεκλογικό κλίμα να δηλητηριάζει τις σχέσεις μεταξύ κρατών. Αντιθέτως με το που θεωρείτε εσείς, εγώ πιστεύω, όπως προανέφερα και στην προηγούμενη δήλωσή μου, ότι η εμπιστοσύνη και η προσήλωση στις αρχές μας, στις αρχές του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού και των δικαιωμάτων, μας δίνει πολύ μεγαλύτερα όπλα απέναντι και στη γείτονα, όταν έχει χαρακτηριστικά προκλητικής συμπεριφοράς και αντιδημοκρατικής, και γενικότερα απέναντι στις προκλήσεις των κοινωνιών μας. Πράγματι στο παρελθόν, κύριε Υπουργέ, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ιδιωτικής επίσκεψης, έρχονταν στη Θράκη Τούρκοι αξιωματούχοι. Και όταν ξεπερνούσαν τα όρια της ιδιωτικής επίσκεψης, γινόταν παρατηρήσεις και οχλήσεις από την ελληνική πλευρά για την απαράδεκτη συμπεριφορά τους. Σας θυμίζω ότι το 2004, όταν ήρθε για πρώτη φορά ο Ερντογάν στη χώρα μας, δεν πέρασε καν από τουρκικά γραφεία τα λεγόμενα της τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Το απέφυγε και αυτό. Η πιο προκλητική συμπεριφορά ήταν αυτή που έγινε το Μάιο του 2015 από το γιο του Ερντογάν, ο οποίος έκανε στην κυριολεξία ολόκληρη περιοδία ισχυριζόμενος πράγματα που εμείς τα αρνούμεθα. Άρα λοιπόν, το να λέτε εσείς ότι είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε αιτήματα επίσκεψης Τούρκων αξιωματούχων επίσημα, σημαίνει αλλαγή της τάσης της χώρας μας απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό σημαίνει πρόσκληση, έμεση πρόσκληση, εκτός αν δεν το καταλάβατε. Όπως το λέτε, είναι με μεγάλες δόσεις υποκρισίας βέβαια, τις οποίες εμείς ως κυβέρνηση δεν είμαστε διατεθειμένοι να επαναλάβουμε. Όταν ο κύριος Ερντογάν ως Πρωθυπουργός επισκέφθηκε για ιδιωτική επίσκεψη το 2004 την Ελλάδα, συνοδευόταν από 176 άλλους Τούρκους, τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Υπουργός Μακεδονίας και ο Υφυπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής Ροδόπης, πράγματα που όπως αντιλαμβάνεστε καθόλου δεν συνάδουν με χαρακτηριστικά ιδιωτικής επίσκεψης. Το ίδιο και το 2011 δεν ήταν μόνο δικό σας θέμα, όταν ήρθε ο κύριος Νταβούτογλου. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα. Δεν είμαστε διατεθειμένοι, όπως και εσείς δεν το κάνατε, να εμποδίσουμε την επικοινωνία με τους ομόθρησκούς τους όπου το ζητούν. Δεν υπάρχει έτοιμο όμως για προεκλογική συγκέντρωση. Δεν υπάρχει αντικειμενική βάση να γίνει προεκλογική συγκέντρωση στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν ουσιαστικά, είναι ελάχιστος αριθμός των Τούρκων ψηφοφόρων.
Επομένως, η πολιτική του ελληνικού κράτους σε αυτό το θέμα έχει απόλυτη συνέχεια. Και είναι, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα επικίνδυνο να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θέματα μικροκομματικής αντιπαράθεσης εκεί που υπάρχουν ζητήματα εθνικής πολιτικής. Θέλουμε να έχουμε φιλικές σχέσεις με την Τουρκία, με την προϋπόθεση προφανώς ότι και αυτή θα ακολουθεί την ίδια στάση απέναντι σε εμάς.